Για πάμε λοιπόν, τώρα όμως στον Ερντογάν και στα της Αγίας Σοφίας. Πάμε. Λοιπόν, δεν με θέλει η Δύση, λέει. Mm-hmm. Διότι είμαι εθνικός, υποστηρίζω τη χώρα μου και έδιωξα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, στη συνέντευξή του ότι αρτί χαμπέ στην τουρκική κρατική τηλεόραση. Μάλιστα. Δηλαδή, επίσης λέει, είμαστε κατά πολεμό του στοκογλύφους, του υπεριαλιστές. Η Δυτική επίσης, προσέξτε, έχει σημασία αυτό που λέμε, γιατί μετά θα δείτε τι λέει τη Δύση, την άλλη Δύση. Γιατί λέει ότι η Δύση δεν με θέλει, ότι η Δύση με καταπολεμά, δεν θέλουν να φύγει ο Ερντογάν. Τα δυτικά μέσα ενημέρωση μα κάνουν πρωτοσέλιδα συνέχεια. Δεν μας θέλουν επειδή πληρώσαμε το χρέος μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επειδή απελευθερώσαμε, δηλαδή λέει, εγώ είμαι ο απελευθερωτής της Αγίας Σοφίας, επειδή μετέτρεψε την, δηλαδή ήταν σκλαβωμένη κατά την άποψή του η Αγία Σοφία ως μουσείο, και λέει ότι την απελευθέρωσε. Επειδή απελευθέρωσε την Αγία Σοφία, γι' αυτό λέει, δεν με θέλουν. Με καταπολεμούν. Σε επίπεδο πολιτισμού κάναμε τεράστια βήματα και ένα από τα βήματα του πολιτισμού είναι εδώ πίσω μας που την Αγία Σοφία την έκανε τζάμι και λέει, την απελευθέρωσα. Δεν με θέλει η Δύση. Εγώ είμαι ο απελευθερωτής της Αγίας Σοφιάς. Biz bugüne kadar hep manşetlerle mücadele ederek elde ettik. Ve onlarla mücadele ede ede buralara geldik. Millet bizim yanımızda yer aldığı sürece terör örgütlerinin, tefecilerin, emperyalistlerin hepsiyle biz mücadele ederiz. Batılıların Erdoğan gitsin demesini yadırgamam. Çünkü Erdoğan millidir ve yerlidir. Terörün kökünü kazıdığımız için bizden haz etmezler. Dikkat edin, bütün batılı dergiler hepsi Erdoğan gitsin diye kapak yaptılar. IMF'i Türkiye'den çıkardığımız için, borcu kapattığımız için bizi istemezler. Biz tabii bu arada kültürel anlamda da bazı adımlar attık. Ayasofya'yı özgürleştirdik. Ayasofya'yı özgürleştirdiğimiz için bunlar bizden nefret ederler. Artık onlara özellikle savunma sanayinde attığımız adımlarla onlar bize hoş geldin derler mi? Κοιτάξτε, ναι. Τώρα που βλέπω την Αγία Σοφία, Μανώλη, σκέφτηκα μήπως ο Παναγιωτόπουλος είναι αγγλικής. Μπορεί και να είναι. Μπορεί και να είναι. Μανώλη. Στέλνω και χαιρετισμούς και μας στέλνει και αυτός ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής. Ναι, ναι. Μας στέλνει τους χαιρετισμούς του, λέει. Μανώλη. Την καλημέρα μας. Προσέξτε, λέει, την Αγία Σοφία. Λέει. Γιατί μήπως είναι και αγγλικής, λέει. Ναι, ναι. Να το διορθώσουμε. Ναι, ναι. Και καλό να το διορθώσουμε. Υπουργός Άμυνας είναι, δεν είναι αστεία. Αγγλικής είναι. Αγγλικής είναι, Μανώλη. Και μάλιστα. Και μάλιστα δυνατός αεξής. Ναι, 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 ναι. Είναι αεξής. Χαίρομαι που το ακούω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Βέβαια. Και ας παίξει μια μέρα η ΑΕΚ με την Kayseri Sport να δούμε και οι δύο υπουργοί να κάθονται μαζί και να λένε μα τι ωραίο που έβαλε την πόλη ομάδα σου, συγχαρητήρια και τα λοιπά. Να λένε α, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Είναι και αεξής, μου δώσατε μεγάλη χαρά. Λοιπόν, άλλο, συν ένας. Βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε είδατε ότι η Δύση είναι το κακό. Δηλαδή η Δύση δεν με θέλει, η Δύση με καταπολεμά. Εγώ είμαι απελευθερωτής της Αγίας Σοφίας, γι' αυτό και η Δύση δεν με θέλει. Η Δύση. Κρατήστε το αυτό.